Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα χωρίς εξέδρα, στο ίδιο ύψος όλοι μας και με τα μέτρα που χρειάζεται. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Λαρισαίες και Λαρισαίοι, φέτος ζούμε ιδιαίτερες στιγμές. Θυμάμαι ότι πέρσι τέτοια εποχή σε αυτή την πλατεία ήμουνα εντελώς μόνος. Φέτος είναι λίγο καλύτερα. Όταν βλέπει κανένας ακόμα και την Πέμπτη που δεν είναι η συνηθισμένη μέρα που βγαίνουν οι συμπολίτες μας, να έχειραν κάποιο κόσμο εδώ. Το επιδιώξαμε να μην είμαστε πολλοί. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν πάει, δεν μας πάει. Σε μια στιγμή που τα νοσοκομεία της πόλης μας είναι γεμάτα. Σε μια στιγμή που οι οικογένειες υποφέρουν, χάνονται συνάνθρωποι μας. Εμείς εδώ να διασκεδάζουμε ίσως αμέριμνα. Δεν μου πάει προσωπικά. Νομίζω πως κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν νοιάζεται. Να κάνει πέρα την ευθύνη ότι αυτές οι στιγμές στην πόλη μας είναι δύσκολες. Ότι χρειάζεται προσπάθεια όλων μας να τις ξεπεράσουμε ενωμένοι, χωρίς διχασμούς. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε αυτή η αποψινή τελετή ανάβατος των φώτων της πόλης, πλατεία μας, να είναι σεμνή, να είναι λιτή, χωρίς τις χαρές και τα πανηγύρια που ίσως είχαμε στην κανονικότητά μας. Θα έρθουν τέτοιες στιγμές, θα έρθουν τέτοια χρόνια, θα έχουμε τη δυνατότητα ξανά εδώ να ακούσουμε, να δούμε μεγάλες συναυλίες, να γεμίζει όλη η πλατεία, να είναι όλη η αγορά χαρούμενη. Δεν παρετούμαστε από αυτό. Είναι ο καθημερινός μας αγώνας για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και εν τέλει να αντιπαλέψουμε αυτό το θεριό που τόσο μας γονάτισε στην πόλη. Ξέρετε, λένε πολλοί ότι η πόλη μας έχει αυτή την επιδημιολογική, όπως λέγεται, εικόνα γιατί ήταν και είναι πολύ ζωντανή. Ναι, είμαι ένας από αυτούς που το πιστεύω. Αυτή η πόλη έχει τη ζωντάνια στα σπλάχνα της. Έχει τον κόσμο της να είναι στους δρόμους, στα μαγαζιά, στα καφέ, παντού. Με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ζούμε τελευταία. Κάντε υπομονή. Αυτές οι μέρες θα ξανάρθουν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή τη χαρά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν πορευόμαστε προς τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Πορευόμαστε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Μπορεί κανένας αλήθεια να ξεχάσει τους ανθρώπους που χάσαμε και χάνουμε? Μπορεί κανένας να ξεχάσει τους γιατρούς μας που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να σώσουν συμπολίτες μας? Όχι. Όμως, είναι στο χέρι μας, με τα μέτρα όλα αυτά, με πολλή προσοχή, με ενότητα, να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές και πράγματι να κάνουμε Χριστούγεννα αγάπης, Χριστούγεννα αλληλεγγύης, Χριστούγεννα προσφοράς. Και ξέρετε για μένα ποια είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη μαζί με όλα τα δώρα που μπορεί να προσφέρει ο καθένας στα παιδιά, στα εγγόνια του, στους φίλους του. Ένα μεγάλο δώρο αγάπης, ευθύνης και αλληλεγγύης είναι το εμβόλιο συμπολίτες μου. Να το πούμε καθαρά. Είναι ένα δώρο στα παιδιά μας, στους παππούδες, στους γονείς, παντού όπου χρειάζεται για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη αυτή με καλύτερες, από καλύτερες θέσεις. Φέτος η πόλη μας θα είναι και πάλι ζωντανή με το φωτισμό της. Είναι στολισμένη. Το Αλκαζάρ, όπου τα προηγούμενα χρόνια γνωρίσαμε το πάρκο των ευχών, θα είναι ζωντανό, θα είναι στολισμένο. Θα δώσει τη δυνατότητα η οικογένεια του Λαρισαίου και της Λαρισαίας
να κάνουν μια βόλτα με τα παιδιά τους, να βγάλουν μια φωτογραφία σε ένα όμορφο περιβάλλον. Ξέρετε όμως όλοι σας ότι μαζί με τους ανθρώπους μας που κάνουμε καθημερινά, η πόλη μας υφίσταται μεγάλες πληγές και στην οικονομία της, στην αγορά της, στην εστίασή της. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που πρέπει, τηρώντας τα μέτρα πάντα, πιστεύοντας ότι σε αυτή τη μάχη θα βγούμε νικητές κάποια στιγμή, και πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά. Όλες οι πανδημίες, να, όλα τα χρόνια, όσοι ξέρουν ιστορία, συνήθως τα δύο χρόνια ολοκληρώνονται. Ας στηρίξουμε λοιπόν τις τοπικές επιχειρήσεις, ας στηρίξουμε με τη βόλτα που θα κάνουμε, με την αγορά που θα κάνουμε, τους τοπικούς εμπόρους μας, τους τοπικούς επιχειρηματίες. Ας στηρίξουμε την εστίαση που τόσο πολύ έχει πληγεί. Ας στηρίξουμε λοιπόν την οικονομία της πόλης. Ο Δήμος Λαρισαίων, για να βοηθήσει σε αυτό, για να διαμορφώσει όλη αυτή τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που είναι απαραίτητη για να αλλάξουν τα συναισθήματά μας, έχει προγραμματίσει μια σειρά από εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που δεν έχουν ως στόχο να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμοι, αλλά έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον χαράς, ένα περιβάλλον που θα κάνει τον όποιον θα πατάει στην Βούμα, στη Φιλελίπα, στη Πεντιζέλου, στους πεζοδρόμους της πόλης, να χαίρεται. Ναι, έχουμε αποφασίσει παντού να υπάρχουν μουσικές του δρόμου, όπως λέμε, να υπάρχουν συγκροτήματα μέσα στο φωτισμένο και χαρούμενο περιβάλλον, να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την ατμόσφαιρα και οικογενειακά με τους φίλους, με τους γνωστούς, να περάσουμε όμορφες γιορτές. Θέλω, κλείνοντας αυτή μου την ομιλία και μαζί με τις από καρδιάς ευχές μου για καλά Χριστούγεννα, μαζί σε αυτή την απόψινή μας συνάντηση, να ανάψουμε το δέντρο των Χριστουγέννων για δική μας πλατεία. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι μας, να μετρήσουμε αντίστροφο από το 4, μην πάμε στο 10, να το κάνουμε την πρωτοχρονιά, από το 4 μέχρι το 1 και να ανάψουμε όλοι μαζί.